Πρώτα απ' όλα θέλω να πω συγχαρητήρια στον Άρη για την νίκη που πέτυχε. Τώρα για το δικό μας το παιχνίδι, από τη δικιά μας την πλευρά, νομίζω ότι εκτός από τα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού που ήμασταν λίγο μη συγκεντρωμένοι, από εκεί και πέρα ελέγξαμε το παιχνίδι. Δεν δώσαμε το δικαίωμα στον Άρη να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο δεύτερο μέρος ελέγξαμε το ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να πετύχουμε και κάποιο γκολ. Ο Άρης είχε μία ευκαιρία στο 90 νομίζω. Και από εκεί πέρα η εμπειρία, η ποιότητα, η κακιά στιγμή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο που γίνεται για δεύτερη ή για τρίτη συνεχόμενη Κυριακή. Όλοι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Συγχαρητήρια στα δικά μας τα παιδιά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Όλοι εκτός από τον βαθμό που χάσατε σήμερα, που εντάξει, ένας βαθμός είναι, χάθηκε ψυχολογικά. Ήταν το γκολ αυτό πολλά περισσότερα από ένα βαθμός που χάθηκε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όταν είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας που χάνεται στα τελευταία λεφτά με ομάδες που σαφώς είναι καλύτερες από εμάς και σε ρόστερ και σε ποιότητα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εμείς από τη δικιά μας την πλευρά κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Δείξαμε μέσα στο γήπεδο ότι στο μεγαλύτερο διάστημα δεν είχαμε να ζηλέψουμε τίποτα και είναι κρίμα να χάνουμε το μάτς στα τελευταία λεφτά. Ή μάλλον όχι στα τελευταία λεφτά, λίγο πιο πάνω από τα τελευταία λεφτά. 95 και κάτι νομίζω ότι μπήκε το γκολ. Είναι ένα πρόβλημα για μας στο θέμα της ψυχολογίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε και βλέπουμε. Coach, ορίστε. Είπατε ότι στα τελευταία παιχνίδια ξέρετε όλοι τι γίνεται επειδή δεν το έχουμε παρακολουθήσει εμείς τουλάχιστον. Ναι, ναι. Δεν είμαστε από το νησί. Τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε τα συνεχόμενα παιχνίδια εδώ, Αχαρναϊκό και Όφη. Έχω την εντύπωση ότι αν προσέξατε με τον Αχαρναϊκό το παιχνίδι, δεν μπήκε ποτέ γκολ. Και όμως βρεθήκαμε να είμαστε 1-1. Τα καταφέραμε και κερδίσαμε 2-1. Και αν θέλετε να ξέρετε ότι. Ορίστε. 2-1, κερδίσαμε 2-1. Ήταν 1-0 και έγινε 1-1. Γιατί η μπάλα δεν μπήκε ποτέ γκολ. Και έγινε 1-1, μετά έγινε 2-1. Προχωρώντας στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας, παίζουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα με ιστορία των Όφη. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως στο ποδόσφαιρο. Αν είναι ποιοτική ή αν είναι ο Όφη. Και εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Και φτάνουμε στο 85 λεπτό να έγινε αυτό που έγινε. Έγινε ένα γκολ που ήταν το λιγότερο ένα μέτρο offside. Αυτή είναι η δικιά μας εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το λέμε μετά από παιχνίδι. Έχουν προηγηθεί 15 μέρες. Το αξιολογήσαμε, το είδαμε πιο καθαρό μυαλό και νομίζω ότι δικαιολογημένα αισθανόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια σήμερα. Ο Άρης είναι μια ομάδα που σίγουρα ανήκει στη Super League, αλλά στη φάση που είμαστε εμείς δεν κοιτάμε κανένα αντίπαλο. Δεν φοβόμαστε κανένα και το έχουμε αποδείξει, ειδικά στην έδρα μας. Θεωρώ ότι δικαιούμαστε κάτι παραπάνω βάσει τη εικόνα σήμερα, όπως και με τον Όφη. Είναι στεναχώρια στο τελευταίο λεπτό να τρώμε γκολ έτσι σε μια αδράνεια εκτός από τα πρώτα λεπτά, όπως είπε και ο προπονητής μου. Δεν κινδυνεύσαμε άλλο. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε γιατί το δείχνουμε ότι έχουμε αυτό που χρειάζεται για να τα καταφέρουμε. Και καλή συνέχεια στην ομάδα του Άρη και εμείς συνεχίζουμε. Πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει διαφορετικούς στόχους, αλλά έκανε θα έλεγα και το καλύτερο του παιχνίδι. Ξεκινήσαμε τον αγώνα και θα μπορούσαμε στα πρώτα κιόλας 10 λεπτά, στα πρώτα δευτερόλεπτα με την πρώτη κλασικότητα ευκαιρία του Ήλις και μια δεύτερη φάση που είχαμε στο δεκάλεπτο να ανοίξουμε και να διευρύνουμε το σκορ. Αυτό δεν επετεύχθη. Στη συνέχεια θα έλεγα ότι ο αντίπαλος ισορρόπησε το παιχνίδι, είχε και αυτός μια ευκαιρία. Έτσι το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 0-0. Μέσα σε αυτή τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου είχαμε για ακόμη μια φορά μια αναγκαστική αλλαγή με τον τραυματισμό του Μπαρκάν, ο οποίος πολύ γρήγορα άλλαξε τα σχέδιά μας. Στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ιδιαίτερες φάσεις. Από την άλλη βέβαια δεν κινδυνεύσαμε. Θα έλεγα όμως ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά πίστευαν και θα έλεγα σε νεκρό χρόνο καταφέρανε να πετύχουν μια
πολύ μεγάλη νίκη, η οποία μας δίνει αισιοδοξία και θάρρος για να προχωρήσουμε. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, όσο προχωράμε, το μονοπάτι γίνεται πιο δύσβατο και πιο στενό. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και αρχίζει ενωμένος και το παιχνίδι της Τετάρτης, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Συγχαρητήρια ακόμη μια φορά για τη μεγάλη μας νίκη. Μεγάλη, μπορεί να λέγεται για άλλους ότι το σκόρ είναι μικρό, αλλά τα παιχνίδια που έχουν απομείνει, κάθε νίκη θα είναι σημαντική και θα είναι πολύ μεγάλη για να διατηρήσουμε, να μειώσουμε και να ελπίζουμε σε αυτό που όλοι πιστεύουμε. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ξαναδούμε ένα τέτοιο Άρη ο οποίος δεν θα ικανοποιεί. Είναι τόσο μικρή η περίοδος. Είναι παιχνίδια τα οποία η εβδομαδιαία κύκλη είναι άλλοτε από Κυριακή σε Κυριακή και άλλοτε από Κυριακή Τετάρτη Κυριακή. Αυτό που πιστεύω μέσα μου είναι ότι ο Άρης θα ανέβει, θα βρίσκεται τουλάχιστον μέσα στη διάδα που θα μας δίνει το εισιτήριο. Το πιστεύω ακράδαντα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα θα έλεγα ότι η εικόνα θέλω και ελπίζω ότι θα αλλάξει. Αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Και αυτή η νίκη νομίζω ότι μας δίνει, με το θετικό βήμα που κάναμε, δίνει θάρρος και πίστη. Τα παιδιά βρίσκονται σε ένα μεταβλητικό στάδιο, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Λοιπόν, θέλει αγκάλιασμα από όλους. Καταβάλουν προσπάθειες, πραγματικά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθειά τους, ανεξάρτητα αν το θέαμα δεν μας ικανοποιεί. Απότερος σκοπός στη δεδομένη στιγμή είναι το αποτέλεσμα. Coach, κάποιο νεότερο με τραυματισμό του Κινάν Παρχάν? Θα έλεγα, δεν ξέρω την χρονική περίοδο που θα μείνει έξω. Θα το δούμε, το ιατρικό επιτελείο θα το δει, ο κύριος Πανταζής. Δύσκολα πιστεύω ότι θα παίξει στα επόμενα δύο παιχνίδια. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω πρώτο συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και στο τεχνικό team για αυτή την νίκη που κάνουμε σήμερα. Ήταν πολύ σημαντική για μας. Εντάξει, ο coach είπε αυτά που είναι για το παιχνίδι. Εγώ έχω να πω ότι σίγουρα μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα από αυτό. Από σήμερα αυτό το μάτς εμείς κρατάμε τη νίκη, γιατί ήταν ένα δύσκολο μάτς, πολύ δύσκολο, έτσι όπως πήγε. Δεν θέλω να έχω κάποια δικαιολογία για αυτό, θέλω μόνο να είμαι θετικός. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Και ποτέ δεν μίλησα για αντίπαλους, αλλά νομίζω έχω μία άποψη, γιατί έτσι σκέφτομαι για το ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπουμε σε κάτι παιχνίδι δικό μας, που από 15 λεπτό οι άλλες ομάδες κάθονται κάτω και δεν παίζουν μπάλα, νομίζω από το πρώτο δεν είναι ποδόσφαιρο. Έτσι το πάλι το λέω, το σκέφτομαι εγώ, γιατί στη ζωή μου παίζω μπάλα 15 χρόνια, δεν έχω κάτσει ποτέ για να κρατήσω το χρόνο. Νομίζω στο ποδόσφαιρο πρέπει να είμαστε πιο πολύ να παίζουμε fair play και να είμαστε gentlemen στο γήπεδο. Έτσι, μόνο αυτό έχω να πω. Είναι ένα παιχνίδι που έχει σημαδευτεί από δύο φάσεις. Δηλαδή, είχα μια ευκαιρία στο 22ο λεπτό και τον κόλλησε νεκρό χρόνο και ο coach.
σε βάρανε στη διάρκεια του αγώνα, το σκεφτόσουν. Εντάξει, το όχι. Οι ευκαιρίες είναι κάτι που πρέπει να έχουμε. Αν δεν έχουμε ευκαιρίες, σημαίνει ότι δεν παίξαμε καλά. Ο συνδυασμός του έχασες ναι. Στην αρχή. Ναι, δεν το σκέφτηκα γιατί ήταν γρήγορα και δεν είχα καλή... πώς το λέτε, δεν είδα το τέρμα που είναι, σούτερα από γυρισμό. Κοιτάξτε, το γκολ ήρθε, εγώ τον έβαλα, ήρθε από προσπάθεια όλη ομάδα που κάνουμε. Το περιμένατε τόσο ανταγωνιστή και την Καλονή, τόσο δυνατή την Καλονή την περιμένατε? Σίγουρα περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι, ναι, το ξέραμε τι περιμένουμε, δεν ήρθαμε εδώ για διακοπές ή κάτι. Ξέραμε πώς θα είναι, ξέρουμε ότι θα είναι έτσι δύσκολο. Απλά εγώ, την γνώμη μου, δεν περίμενα να είναι από 15 λεπτό οι παίκτες κάτω. Αυτό μόνο. Γιατί αυτά τα πράγματα με... όχι νευριάζεστε, στεναχωριέμαι με αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Γιατί όπως λέω, παίζω μπάλα τόσα χρόνια, δεν έχω κάτσει ούτε 10 δευτερόλεπτα να κρατήσω το χρόνο. Είχαμε, δεν είχαμε αποτέλεσμα. Νομίζω ο ποδόσφαιρο είναι πιο πολύ fair play. Έτσι. Μετά την αγωνιστική τώρα υπάρχει μια νέα διαφορά στην βαθμολογία. Έχασε η Λαμία 2 πόντους. Είναι 6 πόντοι πίσω, 6 βαθμούς πίσω Άρης. Πιστεύεις ότι αυτό που λένε ότι ακόμα ο δρόμος είναι μεγάλος, δηλαδή αυτό θα αλλάξει, δηλαδή θα αλλάξει, μπορεί αυτό να αλλάζει συχνά? Εγώ και σίγουρα και τεχνικό team και παίκτες πιστεύουμε ότι θα ανεβούμε. Φέτος δεν έχουμε στο μυαλό κάτι άλλο. Εμείς δεν πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να κοιτάξουμε να κερδίσουμε κάτω επόμενο αγώνα που έρχεται. Ναι. Πολύ γρήγορα. Τότε δεν βλέπουμε πολύ αυτό το πράγμα. Σίγουρα είναι κάπου στο μυαλό μας, γιατί και καλό είναι που έγινε αυτό. Αλλά εμείς κοίταμε το επόμενο μάτσο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.